Το κομμάτι περί κοκκινάκι, το καλό μου το φίλο τον Κώστα και όλα αυτά τα gossip και τα λοιπά, δεν ήταν κάτι το οποίο επηρέασε ούτε καν. Σου είχε κάνει ποτέ έτσι νήξη μετά ο Μιχάλης γι' αυτό? Αν είχε ενοχληθεί από αυτά που λέγονται, που γράφονται, χωρίς να έχει δει απαραίτητα εκείνος να έχει δώσει σηκωτή. Κανένας δεν περνάει και πάρα πολύ καλά σε μια τέτοια περίπτωση και μπορώ να το καταλάβω απόλυτα αυτό, δεν το συζητώ. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ γερό στομάχι. Και πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλές βάσεις με τον άνθρωπό σου. Καλές βάσεις και νομίζω και λίγη αυτοπεποίθηση παραπάνω. Η πόρτα του παρελθόντος για μένα πια έχει κλείσει τελείως. Έχω κλειδώσει. Αλλά πιστεύω πως θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει τα survivor. Να σου πω κάτι, ναι. Λάουρα. Το λες εσύ τώρα, η πόρτα του παρελθόντος έχει κλείσει, να το ξέρω και το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορώ να σου κρύψω το γεγονός ότι πιστεύαμε πολύ ότι αυτή η σχέση θα έχει εξέλιξη. Ότι πιστεύετε ότι θα έχει ή ότι δεν θα έχει? Θα έχει. Α! Ότι θα έχει. Φαινόσασταν έτσι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, πολύ καλά μαζί. Mm-hmm. Εσύ ήσουν δίπλα στο Μιχάλη, ενώ ο Μιχάλης δεν είχε και το πιο εύκολο διαζύγιο, έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον από αυτά που γράφονται στο σπίτι του, δεν είμαστε του ανθρώπου. Αλλά από όλα αυτά που γράφονται και που λέγονται με τα δικαστήρια αυτά, ήταν μια ευαίσθητη περίοδος. Που και εσύ, όπως είπες, επειδή είχατε καλές βάσεις και είχες και λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση, κατάφερες και στάθηκες και σε αυτό δίπλα του. Τι μπορεί να διαλύει μια σχέση ενώ έχει περάσει από τέτοια εμπόδια τελικά? Νομίζω η εξέλιξη του ανθρώπου σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Νομίζω αυτό είναι τελικά. Αλλάξατε δηλαδή πορείες, ο καθένας το δρόμο του? Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, και το έχω ξαναπεί αυτό, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ και ακόμα τον αγαπάω. Και ήταν ένας χωρισμός πολύ θετικός, πολύ, πολύ okay, πολύ ωραίος, πολύ πολιτισμένος. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Δεν αλλάζει αυτό. Ήμασταν 4 χρόνια μαζί. Δεν σημαίνει επειδή χωρίζεις με έναν άνθρωπο ότι πρέπει να τον... Να σφαχτείς και όλα. Να σφαχτείς ή να τον μισήσεις. Νομίζω και ακυρώνεις και τον εαυτό σου ουσιαστικά. Ακυρώνεις τα χρόνια, τα 4 σε αυτή την περίπτωση που έμεινες εκεί. Αλλά ήταν κάτι το οποίο εξελίχθηκε έτσι, έπρεπε να γίνει, ήταν μια κοινή απόφαση. Ήμασταν πάρα πολύ okay με αυτό και είμαστε και μέχρι σήμερα okay με αυτό. Και ο καθένας προχωράει τη ζωή του.